το να γίνει σύγκριση πολιτικών αρχηγών για να κάνει, αν θέλετε, το κομμάτι του ο κύριος Τσίπρας. Όχι, λοιπόν, για να γίνει Έκανε αυτά τα οποία πρέπει. Το ζητούμενο όχι, δεν είναι κύριε, να γίνει σύγκληση πολιτικών αρχηγών. Δεν έχει κάνει αυτά τα οποία πρέπει η κυβέρνηση. Δεν έχει κάνει αυτά τα οποία πρέπει. Πότε τα έκανε? Όταν ψήφιζε νόμο, έφερε τροπολογία μάλλον βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας για να απαλλάσσονται των ποινικών ευθυνών τους τραπεζίτες που είχαν χαρίσει δάνεια στα ιδρύματα των κομμάτων, όπως είναι το Ίδρυμα Κωνσταντίνος Καραμαλής. Λοιπόν, δεν υπάρχει συνταγματικό. Αυτό που λέτε δεν το ξέρω. Αυτό που λέτε, είναι η περίφημη τροπολογία για τον οποίο είχε γίνει μεγάλη φασαρία. Λοιπόν, είχε γίνει. Λοιπόν, υπάρχει όχι συνταγματικό τόξο, υπάρχει κλεπτοκρατικό τόξο, το οποίο φοβήθηκε ότι θα καταρρεύσει από τη στιγμή που η Χρυσή Αυγή θα ανέλθει στην εξουσία. Γιατί εκεί πήγαιναν τα πράγματα. Τα δικά μας ποσοστά είχαν διωγγωθεί τόσο πολύ που πλέον για το δικό του σύστημα η δική μας πολιτική δύναμη θα ήταν ανεξέλεγκτη. Για το λόγο αυτό εκμεταλλεύτηκαν ένα γεγονός τραγικό, το θάνατο ενός νέου ανθρώπου, για να καταδιώξουν και να καταδικάσουν ένα ολόκληρο πολιτικό κίνημα. Κύριε που επαναλαμβάνω υποστηρίζεται από 1 εκατομμύριο Έλληνες. Δεν θα κάνουμε κάτι πίσω, ακόμα και αν προχωρήσει αυτό που έλεγε ο κύριος Βορύδης, που έλεγε για προφυλακή στους βουλευτών και τα λεφτά και τα λοιπά. Εγώ έχω να πω τα πολιτικά μου δικαιώματα, δεν μπορεί να μου τα στερήσει κανείς. Έστω και τώρα θα είμαστε υποψήφοι στις επόμενες εκλογές αυτοδιοικητικές. Θα εκλέξουμε δημάρχους στις μεγάλες πόλεις της χώρας. Θα είμαστε πάρα πολύ ψηλά και στις ευρωεκλογές. Δεν κάνουμε πίσω ούτε ένα τώρα. Εγώ θα σας έλεγα να χαμηλώσετε και εσείς τους τόνους. Διότι αυτή η ρητορική, σας λέω, οδηγεί. Μπορεί να, ακούστε, δεν ελέγχεις τους ανθρώπους όταν τους φτιάχνεις πολιτικά, ιδεολογικά. Μερικές φορές δεν τους ελέγχεις μετά. Ας μην κλέβανε, δεν μπορεί να ξέρεις να γίνει. Που τόσα δεν είναι έτσι. Κλέβανε, ακούστε, ας μην ακούστε. Κλέβανε, κύριε Κρανιδιώτη, δηλαδή, που καλύπτονται ακόμα από το νόμο περί ευθύνης υπουργών. Τι έκανε θεσμικά η Νέα Δημοκρατία? Όπως ξέρετε, ο νόμος περί ευθύνης υπουργών δεν μπορεί να τον καταργήσουμε, δεν έχει αναπτυχθεί ισχύ. Μην τον καταλογίσουν να τον ξαμαράσουν. Ένα λεπτό. Είναι του Βενιζέλου και ο Βενιζέλος είναι το δεκανίκιο τη. Με αυτόν τον τρόπο τον καταλογίζω στον κύριο Σαμαρά. Και δίκιο να είχατε. Μα έχω δίκιο, σας το ανέφερα τώρα. Να σας πω αυτό που θέλω. Και δίκιο να είχατε. Η μία ανομία δεν νομοποιεί την άλλη. Ναι, αλλά εμείς είμαστε απολύτως νόμιμοι. Η Χρυσή Αυγή είναι καθαρή. Αν σφαχτούμε, αν ένας αλήτης βγήκε και σκότωσε. Αν τα κάψουν οι άλλοι από την άλλη όχθη. Δεν πρόκειται να πούμε αν εσείς τώρα βγάλετε ένα όπλο και με σκοτώσετε. Αν εσείς βγάλετε ένα όπλο και με σκοτώσετε τώρα, θα διωχθεί η Νέα Δημοκρατία ως πολιτικό κίνημα επειδή σας τη βάρεσε? Όχι βέβαια, αλλά. Το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Μα γι' αυτό μιλάμε. Εσείς βγάζετε ένα πιστόλι και με σκοτώνετε τώρα. Θα διωχθεί ο κύριος Σαμαράς και θα τεθεί εκτός νόμου η Νέα Δημοκρατία? Θα γίνει προκαταρχή. Τότε με τον όταν δολοφόνησε ο αστυνομικός του κυρίου Κεφαλογιάννη δεν στην Κρήτη, τον πυροβόλησε στο κεφάλι των άλλων επειδή ήταν οπαδός του Πασόκ. Για ποιο λόγο δεν είχαμε κάτι αντίστοιχο? Γιατί το σύστημα φοβάται τη Χρυσή Αυγή. Στην προκειμένη περίπτωση έχουν γίνει εγκλήματα κατά ενός νομίμου κόμματος. Σε αυτό που είπε ο κύριος Κρανιδιώτης, όταν είπα να χαμηλώσετε λίγο τους τόνους. Το σέβομαι αυτό. Το σέβεστε. Κύριε Κρανιδιώτη, να σας ρωτήσω κάτι. Εσείς πιστεύετε στην σοβαρή εντός εισαγωγικών Χρυσή Αυγή, όπως διατυπώθηκε πριν από κάποιο διάστημα? Θα μπορούσε η Νέα Δημοκρατία να σας πω ευθέως. Όχι πολύ αργά. Έγινε πολύ πρόσφατα αυτό. Λίγο πριν τα επεισόδια, έτσι. Εγώ πιστεύω ότι η Χρυσή Αυγή δεν πρόκειται να αλλάξει. Πιστεύουν αυτά που πιστεύουν. Ακούστε, και εγώ θεωρώ ότι είναι πολύ σοβαρή. Τι εννοώ? Τα πιστεύουν αυτά που λένε. Εγώ, και μπορώ να τον ενοχλεί τον κύριο Κασιδιάρη, αλλά είναι η ηγεσία τη. Είναι η ηγεσία τη. Όχι, άλλο λέω. Διότι πιστεύω. Βεβαίως και πιστεύω αυτό. Όχι, αυτό που θα πω τώρα εννοώ. Ότι αυτό που το είπα και πριν. Ότι είστε πραγματικοί εθνικοσοσιαλιστές. Το πιστεύετε αυτό? Μπορεί να το αρνείστε. Το αρνείστε. Εντάξει. Okay. Ο λαϊκός εθνικισμός. Έχω το δικαίωμα στον αυτό το δεν θα μου το στερήσετε. Κύριε Κασιδιάρη, παρακαλώ πολύ για να κλείσουμε την κουβέντα. Εάν και εφόσον τελικά η Χρυσή Αυγή ή μάλλον τα στελέχη τη χαρακτηριστούν και πάρουν κατηγορίες ότι θα βρεθούν, ναι, ότι είναι μέλη της εγκληματικής οργάνωσης. Ποια είναι η επόμενη μέρα για τη Χρυσή Αυγή? Αυτό πρώτον θα είναι πρωτοφανές στα παγκόσμια χρονικά. Θα είναι κυριολεκτικά ένα δικαστικό έγκλημα. Θα είναι μια απόφαση την οποία εμείς θα προσβάλλουμε με κάθε νόμιμο μέσο. Αλλά και πάλι, αν εγώ, ας πούμε, αύριο βρεθεί κάποιος κατ' εμέ επίορκος και με κρίνει μέλος εγκληματικής οργάνωσης, επειδή συμμετέχω σε ένα νόμιμο πολιτικό αγώνα, τότε δεν μπορεί να μου στερήσει τα πολιτικά δικαιώματα. Πρέπει να υπάρξει αμετάκλητη απόφαση. Επομένως, πρέπει να περάσουμε από την Βουλή. Και αν γίνει αυτό το πράγμα, θα στερηθεί. Ωραία, θα πάμε φυλακή λοιπόν. Θα πάμε φυλακή επειδή αντιστεκόμαστε στο διαστημικό καθεστώ. Παρ' όλα αυτά, επαναλαμβάνω, δεν μπορεί κανείς να μας στερήσει τα πολιτικά μας δικαιώματα. Επομένως, και μέσα από τη φυλακή θα είμαστε και βουλευτές, θα είμαστε και υποψήφιοι δήμαρχοι και θα συνεχίσουμε τον πολιτικό μας αγώνα.